είναι ότι απέμεινε από τους δύο εκρηκτικούς μηχανισμούς που έσπηραν το θάνατο και τον όλεθρο στο κέντρο της Βοστόνης. Οι αρχές αύξησαν τον αριθμό των θυμάτων. 3 οι νεκροί, 183 οι τραυματίες και δεκάδες οι ακροτηριασμοί. Οι βόμβες ήταν τοποθετημένες μέσα σε χύτρες ταχύτητας, γεμάτες καρφιά και μπύλιες από ρουλεμάν για να χτυπήσουν όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο. Σε αυτό το βίντεο ντοκουμέντο φαίνεται ένα ύποπτο πακέτο δίπλα σε γραμματοκιβώτιο. Οι αρχές θεωρούν ότι μπορεί να είναι ο εκρηκτικός μηχανισμός. Μετά την έκρηξη, το πακέτο δεν υπάρχει. Asking anyone who may have heard someone speak about the marathon or the date of April 15th in any way that indicated that he or she may target the event to call us. Someone knows. Οι κάτοικοι της Βοστόνης παίρνουν την κατάσταση στα χέρια τους. Συγκεντρώνουν χρήματα για να επικηρύξουν τους δράστες, προσφέροντας 50.000 δολάρια. Η Daily Mail, μάλιστα, δημοσιεύει αυτό το βίντεο, στο οποίο καταγράφεται ένας ύποπτος άνδρας με μαύρα ρούχα να τρέχει αντίθετα από το τρομοκρατημένο πλήθος αμέσως μετά την έκρηξη. Πολλά αμερικανικά δίκτυα εικάζουν ότι ο τρομοκράτης έδρασε μόνος του, χωρίς συνεργούς, και τον αποκαλούν μοναχικό λύκο. Το FBI ερευνά σπιθαμή προς σπιθαμή την περιοχή, ενώ οι ειδικοί προσπαθούν να εκτιμήσουν τη σύνθεση της εκρηκτικής ύλης. Το μεγαλύτερο μέρος έχει αποκλειστεί από την αστυνομία. Κανείς δεν πλησιάζει σε ακτίνα πολλών χιλιόμετρων. Ο 8χρονος Μάρτιν Ρίτσαρντ με το μεγάλο χαμόγελο, το νεαρότερο θύμα, έχει γίνει το σύμβολο της επίθεσης στη Βοστόνη. Η φωτογραφία του από μια σχολική εργασία που γράφει «Μην κάνετε τον κόσμο να υποφέρει, ειρήνη δείχνει τώρα τραγική». Από την έκρηξη έχασε τη ζωή του, ενώ η μικρή του αδερφή ακροτηριάστηκε και η μητέρα του νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι. Με μια λυτή ανακοίνωση, ο τραγικός πατέρας ευχαριστεί όλους όσους συμπαρίστανται στο πένθος της οικογένειας. Η Κρίσιλ Κάμπελ, η 29χρονη μάνατζερ εστιατορίου με τα γελαστά μάτια, περίμενε στη γραμμή τερματισμού για να φωτογραφίσει τον αραβωνιαστικό της φίλης της. Όταν η Κρίστιλ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μαζί με την τραυματισμένη φίλη της, ήταν ήδη νεκρή. Όμως τα ονόματά τους μέσα στον πανικό μπερδεύτηκαν. Έτσι, φτάνοντας στο νοσοκομείο, ο πατέρας της νόμιζε ότι η κόρη του είχε τραυματιστεί σοβαρά και μπορεί να έχανε το πόδι της. Λίγο αργότερα, συνειδητοποίησε την αλήθεια. Τρίτο θύμα ήταν επίσης μια νεαρή κοπέλα, μια 23χρονη Κινέζα φοιτήτρια. Αρχικά το όνομά της δεν δόθηκε στη δημοσιότητα μετά από επιθυμία της οικογένειας. Όμως κινέζικα μέσα μετέδωσαν ότι πρόκειται για την Λου Λίνγκζι, μεταπτυχιακή φοιτήτρια στατιστικής. Λίγες ώρες πριν σκοτωθεί, ανέβασε στο διαδίκτυο μια φωτογραφία με μια φέτα ψωμί και μια φρουτοσαλάτα και τον τίτλο «Το θαυμάσιο πρωινό μου».